Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και απόψε εδώ στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα με την Ρο Λέλα απόψε το βράδυ. Θα φιλοξενήσουμε τον Καλησπέρα. Κύριο Χρήστο Μωραϊτη. Γεια σου Ρο. Καλησπέρα και πάλι. Ο κύριος Χρήστος Μωραϊτης είναι ο συντονιστής Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Κέρκυρα και επειδή αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια κεντρική εκδήλωση, μια συγκέντρωση με τον κύριο Ραγκούση, η παρουσία του εδώ κρίθηκε αναγκαία σε μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει και με πολλές εξελίξεις στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Και σε τοπικό επίπεδο, βέβαια, τις διεργασίες οι οποίες εξελίσσονται σε ό,τι αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου σε επίπεδο εθνικών εκλογών. Να δούμε λοιπόν με λίγα λόγια τι κυοφορεί σε τοπικό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα πει αυτά, βέβαια, ο κύριος Μωραϊτης. Βέβαια. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Τι ώρα είναι η εκδήλωση αύριο με τον κύριο Ραγκούση? 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Κερκυριακού Γυμναστικού Συλλόγου. Στον Κερκυριακό Γυμναστικό. Ναι. Δεν θα βρίσκεις κάτι στο Δημοτικό Θέατρο, φαντάζομαι, σε άλλες αίθουσες καινή ημερομηνία. Υπάρχει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από εμάς και εμείς το αντιμετωπίζουμε κάθε φορά. Ναι. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τις κλειστές αίθουσες που διατίθενται στο νησί, στην πόλη μας. Δεν είναι εύκολες. Άλλες είναι πολύ μικρές, άλλες δεν έχουν εύκολο πάρκινγκ, άλλες έχουν προβλήματα όπως το Δημοτικό Θέατρο. Εν πάση περιπτώσει, μετά από μια πολύ αναλυτική αναζήτηση, καταλήξαμε στο ότι εάν μας βοηθήσει ο καιρός, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε κάπως και τον εξωτερικό χώρο έξω από την αίθουσα. Γιατί η πρόθεσή μας είναι να στήσουμε και ένα μικρό μπουφέ, όπου αύριο το απόγευμα θα υπάρχουν και από αυτά που ονομάζουμε νέα μέλη, δηλαδή από τα μέλη τα οποία γράφτηκαν στο κόμμα από τον Μάη και μετά. Είναι αυτό που είχατε πει, ότι θέλετε να κάνετε μια. Ακριβώς, ένα μικρό καλωσόρισμα. Αν ταιριάξει ο καιρός, αν αύριο ρίχνει η καρεκλοπόδαρα που λέμε. Θα γλιτώσετε τα έξοδα του μπουφέ. Θα μπει μέσα που φες. Θα γλιτώσετε τα έξοδα του μπουφέ. Λοιπόν, καλώς ήρθατε να κάνουμε μια συζήτηση για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν ένα πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό. Τι λες, Ιρώ, να ξεκινήσουμε από την τοπική πραγματικότητα. Ναι, θα το ήθελα απόψε. Διότι... και να πάμε μετά στα κεντρικά. Α, ναι, θα τα δούμε και τα κεντρικά. Άλλωστε, εξελίσσεται το κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, εκτός από την εκδήλωση, ο κύριος Ραγκούσης και τη συνέντευξη τύπου της Κυριακής, θα έχει κάποιες άλλες επαφές, συζητήσεις, θα βρεθεί με την Νομαρχιακή, δηλαδή. Όχι, θέλω να σας το πω για να το ξέρετε, γιατί πιθανόν θα γίνει και συζήτηση πάνω σε αυτό. Ο Γιάννης Ραγκούσης έρχεται το απόγευμα, πετάει από Αθήνα 4 ώρα το απόγευμα. Ωραία. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα κεντρικά στελέχη αυτόν τον καιρό είναι παραφορτωμένα με εκδηλώσεις και με υποχρεώσεις. Εκτός των άλλων, γιατί σε όλη την Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει μια διαδικασία ημερίδων με προσκεκλημένα κεντρικά στελέχη, θα γίνει και εδώ στην Κέρκυρα. Και σας το λέω από τώρα να το ξέρετε, ίσως είστε και οι πρώτοι που το μαθαίνετε. Με τον κύριο Ραγκούση ήμασταν οι πρώτοι, θέλω να σας θυμίσω. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, το αντίθετο θα έλεγα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Η ημερίδα αυτή θα γίνει εδώ στην Κέρκυρα 28 του μηνός. 28 Νοεμβρίου. Δευτέρα δηλαδή, την άλλη Δευτέρα. Με θέμα. Με θέμα. Σε όλες αυτές τις ημερίδες το θέμα είναι η εξειδίκευση των 6 εθνικών προτεραιότητων που τέθηκαν από τον πρόεδρο τον Αλέξη τον Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλουμε αυτές τις προτεραιότητες να γίνουν κτήμα του κόσμου, να συζητηθούν και μάλιστα. Και όταν λέτε προτεραιότητα, θα είναι θεματική συγκεκριμένη. Θα είναι θεματική. Εμείς έχουμε διαλέξει ένα από τα 6 σημεία. Ναι. Εντάξει, με όλες τις αλληλεπικαλύψεις που υπάρχουν και που έχει να κάνει βέβαια με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κύμα της ακρίβειας και πώς πρέπει να ενισχυθούν ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ομιλητής. Με έμφαση στον τουρισμό. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ομιλητές. Οι ομιλητές θα είναι δύο, απλώς μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί. Θα το ξέρω αύριο μεθαύριο, θα το ξέρουμε. Και αυτό θα γίνει 28 του μήνα. Αύριο όμως ο Γιάννης Ραγκούσης θα έρθει για να μας κάνει μια συνολική παρουσίαση των 6 προτεραιότητων αυτών, μία εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί εδώ και αρκετό καιρό. Και θέλω να πω ότι στην αυριανή εκδήλωση είναι μία ανοιχτή πολιτική εκδήλωση. Εντάξει, δηλαδή προσκαλείται όλος ο κερκυραϊκός λαός, όλοι οι κερκυραϊκοί πολίτες, τα μέλη του κόμματος και τα άλλα. Μία ανοιχτή πολιτική εκδήλωση. Άλλωστε και εσείς έχετε φίλους. Ναι, εννοείται. Και τα φλερτ συνεχίζονται. Όχι, στην κεντρική πολιτική σκηνή, επομένως λογικό είναι.
Επίσης, θέλω να σας πω όμως ότι στην ημερίδα που θα γίνει 28 του μηνός, η μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην παρουσία και τη συμμετοχή στη συζήτηση των οργανωμένων φορέων και συλλογικότητων της κοινωνίας. Γι' αυτό θα προηγηθεί μια σειρά επαφών με τους φορείς αυτούς, ώστε αφενός με να ενημερωθούν, αφετέρου να ξέρουν ότι είναι προσκεκλημένοι, θα προσκληθούν και επίσημα και να μπορούν σε αυτή τη συζήτηση να καταθέσουν απόψεις, προτάσεις, διότι έχει συμβεί το εξής. Και αυτό είναι μια διαπίστωση που μας μεταφέρθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και από τα υψηλά κλιμάκια. Σε πολλές από τις συζητήσεις και τις επαφές που είχε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας με πανελλήνια συνδικάτα και ομοσπονδίες, του διατύπωναν προτάσεις που είναι προτάσεις των σωματείων και των φορέων για την αντιμετώπιση των δικών τους κλαδικών βέβαια προβλημάτων, αλλά και για την αντιμετώπιση γενικότερων θεμάτων της οικονομίας. Αυτές οι προτάσεις στην πραγματικότητα ήταν οι ίδιες οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που τα σωματεία και οι φορείς και οι ομοσπονδίες δεν ξέραν ότι αυτές είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε λοιπόν μια απόφαση ότι θα πρέπει να γίνουν πολλές σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών τέτοιες ημερίδες, ώστε ακριβώς να υπάρχει μια αλληλεπίδραση και ένας διάλογος με όλους αυτούς, ώστε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Το πράγμα αρχίζει λοιπόν από αύριο, με την παρουσία του Γιάννη του Ραγκούση. Ο Γιάννης Ραγκούση έχει και μια ιδιαιτερότητα. Ήταν έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Έχει στην προκειστή πολύ τρέχουσα. Ακόμα σας το μάθατε τώρα, εμείς στην κοινωνία τον έχουμε μάθει πολλά χρόνια. Ωραία. Στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η ιδιαιτερότητά του και ιδιαίτερος ρόλος του, αυτό εννοώ ιδιαιτερότητα, ήταν ότι συμμετείχε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το θέμα των υποκλοπών. Επομένως, για τα θέματα της δημοκρατίας, αυτά που τέθηκαν χτες στην πορεία για το Πολυτεχνείο με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε όλη την Ελλάδα, έχει να μας πει ένα λόγο παραπάνω. Έχει να μας πει ένα λόγο για το πώς άρον-άρον τέλειωσε τις εργασίες της αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, για το πώς άλλοι μάρτυρες δεν κλήθηκαν καθόλου, κρίσιμοι μάρτυρες για την υπόθεση αυτή. Και όσοι κλήθηκαν, αρνήθηκαν, δεσμεύτηκαν να μην απαντήσουν, γιατί ακριβώς τέθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης το απόρριτο και η απειλή. Εντάξει, ακόμα αυτά και είναι γνωστά τώρα. Μπορεί να τα έχουμε πει και αυτά. Λοιπόν, θα τα δούμε και λίγο αργότερα που θα μιλήσουμε για την κεντρική πολιτική. Και θα τα δούμε αυτά. Σε τοπικό επίπεδο θέλω να μας πείτε. Διότι ξέρετε, και εγώ και η Ρο καθημερινά έχουμε πληροφορίες. Είναι φίλοι γνωστοί. Άλλωστε σε μια μικρή κοινωνία ζούμε. Μας λένε κατεβαίνω υποψήφιο δήμαρχο. Κατεβαίνω υποψήφιο περιφερειάρχη. Και πολλοί περιφερειάρχε που ναι, 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 ναι. Και βουλευτέ θα έλεγα. Ερωτοτροπούν με λίγα λόγια με την ανάθεση έργου. Διότι εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το διαβάζω, είναι ανάθεση έργου. Διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ηγηθεί ενός ψηφοδελτίου έχει δουλέψει, έχει χτίσει τον συνδυασμό του. Εσύ λες το ιδανικό τώρα, φαντάζομαι. Το αναγκαίο. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον στη λογική, άμα είσαι κομματικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, στη λογική, και να με διαψεύσει ο κύριος Μωραΐτης, στη λογική αυτή τη λεγόμενη ανωτική αριστερά, για δεκαετίες ολόκληρες, ήταν ότι εμείς δεν παρεμβαίνουμε στο χτίσιμο των ψηφοδελτίων, αλλά οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι, να είναι μια παράλληλη δομή εξουσίας, ίσως και αφυδατωμένη κομματικού εναγκαλισμού, για να υπηρετήσουν πραγματικά το κοινωνικό σύνολο. Εγώ αυτό το οποίο έχω διαβάσει είναι η ανάθεση έργου. Θα με χρήσετε υποψήφιο και θα μου φτιάξετε το ψηφοδελτίο. Έτσι το έχω διαβάσει. Δηλαδή, μακριά από εμάς αυτή η αντίληψη. Λέω εγώ περί ανάθεσης έργου. Και θέλω να σας πω ότι... Καλά. Σε εσάς προσωπικά ναι. Όχι, όχι, όχι. Και στον κομματικό χώρο τον οποίο εκπροσωπώ δεν μιλάω για μένα προσωπικά. Κοιτάξτε, υπάρχει πρόσφατη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, την οποία τη συζητήσαμε πολύ πρόσφατα στην Ομαρχιακή Επιτροπή. Θα γίνει και δεύτερη συνεδρία στην Ομαρχιακή Επιτροπή, πολύ σύντομα στις αρχές του Δεκέμβρη, που θα εξειδικεύσει μερικά πράγματα περισσότερο. Πάντως, ένα είναι το βέβαιο και το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να δώσει κομματικό χρήσμα σε κανέναν. Δεν πρόκειται να είναι αυτός που θα αναλάβει το χτίσιμο του ψηφοδελτίου οποιουδήποτε. Βεβαίως, κάποια στιγμή θα υπάρξει έμπρακτη στήριξη προς το ψηφοδέλτιο, το οποίο οι ίδιες οργανώσεις μελών μιας περιοχής, οι οργανώσεις του Νότου για τον Νότο, οι οργανώσεις του Βορρά για το Βορρά, οι οργανώσεις της πόλης και της Κεντρικής Κέρκυρας για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, είναι αυτές οι οποίες θα αποφασίσουν από τα υπάρχοντα ψηφοδέλτια που διεκδικούν με αξιώσεις την πιθανότητα να φτάσουν μέχρι τέλους, γιατί
Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Συμφωνώ. Έτσι. Ναι. Από αυτά τα ψηφοδέλτια, ποιο θα ενισχυθεί? Και όταν λέμε θα ενισχυθεί, εννοούμε να δούμε πρώτα απ' όλα να ανταποκρίνεται στις αρχές και τις αξίες που έχουμε θέσει ως κέντρο-αριστερός χώρος. Εντάξει, αριστερά και κέντρο-αριστερά μαζί. Αν ανταποκρίνεται σαν ένα στοιχειώδες πρόγραμμα που αφορά την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου, τα οποία όλοι γνωρίζουμε και τις λύσεις όλοι γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν μυστικά σε αυτό. Και βέβαια, αν στελεχώνεται από ανθρώπους αξιόπιστους με μια αντανάκλαση στην κοινωνία. Αυτά όλα θα είναι τα κριτήρια τα οποία θα κληθούν κάποια στιγμή οι επιμέρους τοπικές οργανώσεις μας να συνεξετάσουν και να αποφασίσουν εάν και εφόσον θα στηρίξουν και με στελέχη τους την στελέχωση των ψηφοδελτίων. Πριν από αυτό δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μακρινάρια, έτσι, τα ψηφοδέλτια θα είναι μακρινάρια. 280 άτομα είναι το ελάχιστο που πρέπει. Για να κατέβει στο Δήμο Κερκυραίων και Διαποντίων, θα πρέπει να φτιάξει ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα είναι ρολό. Δηλαδή θα είναι ένα. Να το φυλάξανε και συλλεκτικό, νομίζω. Ένα βασικό πράγμα που εμείς θα συνυπολογίσουμε λοιπόν είναι εάν και κατά πόσο αυτό το ψηφοδέλτιο θα διατυπώνει τη θέση του εναντίον των νόμων Βορύδη και Θεοδωρικάκου, που κατά τη γνώμη μας, και όχι μόνο τη δική μας γνώμη, έχουν κατακρεουργήσει την αυτοδιοίκηση και την οδήγησαν σε πλήρη αφυδάτωση. Λέτε για τις οικονομικές επιτροπές. Ακριβώς, και τις, την... για τη λεγόμενη κυβερνησιμότητα. Ακριβώς. Μα έχει πέσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως, ο νόμος με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εκλογές είναι αυτός που ισχύει αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι αν συγκροτηθούν ψηφοδέλτια με πρόσωπα τα οποία δεν είναι στο δικό σου κομματικό χώρο, είναι κάπου αλλού. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά εκφράζουν. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Α, αυτό λέω. Όχι. Το κριτήριο είναι τι εκφράζουν. Τι εκφράζουν. Έτσι. Δηλαδή το ψηφοδέλτιο. Δηλαδή ευρύτερες κοινωνικές συνεργασίες που είναι δεξιά, αριστερή και κεντρώοι και εκφράζουν με αξιόπιστο τρόπο τις αναγκαιότητες και με ένα πρόγραμμα δράσης λύσης ουσιαστικών προβλημάτων της καθημερινότητας στη λογική του Χρήστου Σκούρτη, χωρίς να δεσμεύω καμία κομματική οργάνωση, αλλά με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια αίσθηση και μια αντίληψη του πνεύματος του χώρου. Είναι ένα βασικό δεδομένο το οποίο νιώθετε, πιστεύετε ότι θα μετρήσει και το οποίο θα χτίσει προοπτική ή πιθανότητα συνεργασίας. Θα σας πω την άποψή μας χωρίς να μπάζω στη μέση κανένα όνομα. Κανένα, γιατί ξέρετε, ναι, μόλις μπει ένα όνομα στη μέση, αυτομάτως το πράγμα αλλάζει χαρακτήρα. Όχι, δεν έχουμε εξ αρχής καμία δέσμευση και καμία προκατάληψη, ας το πω έτσι, εναντίον οποιοδήποτε. Το ξαναλέω όμως ότι όποιος και να είναι, και στην περίπτωσή μας, ακόμα και αν πρόκειται για έναν άνθρωπο που έρχεται από το χώρο της κεντροδεξιάς, το κριτήριο είναι ένα. Θα διατυπώσει και θα υπηρετήσει, μας δίνει τις εγγυήσεις και τα εχέγγυα ότι θα υπηρετήσει αρχές και αξίες που να μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στον κορμό των αξιών της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, δεν θα με βάλει κανείς με το ζόρι να αποδεχτώ έναν υποψήφιο, όσο και αν θεωρείται καλός, ξέρω εγώ τι κτλ. Ωραίος, ευήλιος και ευάερος, που δεν μπορεί ή που έχει δείξει στο παρελθόν, γιατί και αυτό είναι, ξέρετε, ένα εχέγγυο. Ναι, βέβαια. Ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτές τις αρχές, που είναι οι αρχές πρώτα απ' όλα της απόλυτης αποκέντρωσης, της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία τι ρόλο επιφυλάσσεις για τα τοπικά συμβούλια, το ρόλο της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, ένα τεράστιο ζήτημα στην εποχή μας, από κυβέρνηση μέχρι δήμους, και βεβαίως αν θα υπηρετήσει τις αξίες της ισότητας όλων των πολιτών απέναντι στον νόμο, απέναντι στο σεβασμό των δικαιωμάτων τους, να μην μου ξεγλιστράει σε απόψεις που έχουν να κάνουν με ρατσιστικά στερεότυπα, με σεξιστικά στερεότυπα και ένα σωρό άλλα πράγματα που αν κάτσουμε και τα καταγράψουμε μπορούμε να τα βρούμε. Άρα λέτε νέοι όρους, αυτό καταλαβαίνω εγώ αφενός, αφετέρου τα πρόσωπα που θα ηγηθούν, ας μου επιτραπεί ο όρος, θα προκύψουν μέσα από διαδικασίες. Δηλαδή, αν θα είναι ηρώοι ο Σπύρος. Που δεν θα είναι κομματικές διαδικασίες. Δεν θα είναι κομματικές διαδικασίες. Δηλαδή, κοιτάξτε, επειδή ξέρετε και ξέρουμε ότι ξέρετε και όλοι γνωριζόμαστε και γνωρίζουμε, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αυτή τη στιγμή να ακούγονται στην πιάτσα,
Δεν ξέρω εάν όλοι θα οδηγηθούν μέχρι τέλους στο να, να φτιάξουν ένα ψηφοδέλτιο για τους λόγους που είπαμε. Αλλά στην πραγματικότητα το ποιος θα ηγηθεί θα έρθει στην ώρα του μέσα από διαδικασίες. Αυτή είναι η αντίληψή μας. Mm-hmm. Πρέπει να φτιαχτεί αυτοδιοικητική πρωτοβουλία. Ναι. Αυτοδιοικητική κίνηση. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Αυτό είναι υγιές. Και αυτή να αποφασίσει. Αυτό είναι υγιές. Ποιος θα τεθεί. Αφού αποφασίσει το πλαίσιο αυτό. Αυτό σας είπα το κατανάθεσε. Γιατί το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε ζει. Ζήσει. Έρχεται ένα κόμμα και βαφτίζει υποψήφια το Ζηνιάτη. Έρχεται ένα κόμμα και βαφτίζει υποψήφια την Κράτσα. Έρχεται την Ηρώ, τον Μωραΐτη, την Ιδρέου, τον Τρεπεκλή. Ποιος το φτιάχνει. Λέω λοιπόν, αν οι ίδιοι δεν έχουν ηγηθεί της πρωτοβουλίας, δεν έχουν δημιουργήσει μια κοινωνική δυναμική, σε επίπεδο κοινωνίας αυτό το πράγμα τι αποτέλεσμα θα έχει. Υπό αυτή την έννοια θέτω το επισημένο. Σωστά το βάζετε, γιατί στην πραγματικότητα μετά πάμε σε μια διαδικασία εκλογής με κριτήριο το star system, ας πούμε. Δηλαδή, ή το αδιαφανές χρήμα που μπορεί να κυκλοφορήσει υπογείως. Εντάξει, αλλά κοινωνική δυναμική το χρήμα δεν δημιουργεί. Αυτό δεν μπορεί να το εξακριβώσει κανείς. Και νομίζω ότι είχε αποδειχθεί και στο παρελθόν. Πολλές φορές. Και επειδή η κυρία Λέλα ρωτάει ποιος θα φτιάξει το ψηφοδέλτιο, είναι ευθύνη των ανθρώπων που θα φτιάξουν αυτή την αρχική κίνηση να φτιάξουν και το ψηφοδέλτιό τους. Σωστά. Το αν εμείς στη συνέχεια θα θελήσουμε για κάποιο από αυτά τα ψηφοδέλτια να το ενισχύσουμε και με 5-10 στελέχη δικά μας, αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και αυτό για τους Δήμους. Και για την περιφέρεια. Κοιτάξτε, για την περιφέρεια η διαδικασία είναι διαφορετική, γιατί και το καταστατικό μας προβλέπει διαφορετικά. Γιατί ο Θόδωρος Γαλιατσάτος ανακοίνωσε την κάθοδό του, έτσι. Έδωσε συνέντευξη τύπου. Είπε ότι έχουμε συζητήσει και άλλη φορά και πράγματι έτσι είναι. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Θόδωρος. Η Ανάστα δηλαδή θα διεκδικήσει την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ωραία. Ο Θόδωρος Γαλιατσάτος είναι πρώην περιφερειάρχης. Έχει μια ενεργή παράταξη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, όχι απλώς ενεργή. Με πολύ αποδοτική δουλειά στο επίπεδο της αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν θα είναι ο μόνος υποψήφιος εσωκομματικά. Γιατί όλες αυτές οι διαδικασίες θα κλείσουν περίπου μέχρι το τέλος του Γενάρη. Μέχρι τότε μπορεί να έχει εμφανιστεί και ένας υποψήφιος από τη Ζάγκυνθο και ένας υποψήφιος από την Κεφαλονιά. Άλλος ένας από την Κέρκυρα. Και άλλος ένας από την Κέρκυρα. Και άλλοι δύο από την Κέρκυρα. Ναι. Και αυτό το πράγμα θα κριθεί μέσα από διαδικασίες εσωτερικές. Δεν θέλω να απλώσω. Κεντρικές. Κεντρικές. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Είναι θέμα περιφέρειας, γι' αυτό ρωτώ. Θα σας πω αμέσως. Πρώτα απ' όλα να πω όμως ότι δεν θέλω να απλώσω στο τραπέζι ονόματα. Όχι, ούτε εμείς θα πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω παρότι θα μπορούσα. Και θα δικήσουμε και τους ανθρώπους. Επομένως, ούτε στην πραγματικότητα θα χάσουμε την ουσία των πραγμάτων. Διότι ούτε για το Θόδωρο τον Γαλιατσάτο. Και αξιολογητές του καθενός. Ούτε για το Θόδωρο τον Γαλιατσάτο πρέπει να μιλήσουμε. Θα τον κρίνει. Όχι, απλά αν φτάσει. Έχει προηγηθεί η ανακοίνωσή του. Και είναι και μια παράταξη η οποία είναι ήδη στην περιφέρεια, είναι πρώην περιφερειάρχης και αυτό επικεντρωνόμαστε νομίζω στο όνομα του κυρίου Γαλιατσάτου. Πάντως αυτό σας λέω ότι ο Θόδωρος δήλωσε ότι εγώ προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος. Έτσι. Και η δικιά του υποψηφιότητα θα κριθεί, αλλά θα κριθεί με τον τρόπο που προβλέπει το δικό μας καταστατικό. Προβλέπεται η δημιουργία λοιπόν ενός περιφερειακού συντονιστικού οργάνου, το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Και πιέζουμε και εμείς προς την κατεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής ώστε να δημιουργηθεί αυτό τάχιστα, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Από περιφερειακά στελέχη. Από περιφερειακά στελέχη με συγκεκριμένα. Λέω περιφερειακά στελέχη. Άνθρωποι δηλαδή της τοπικής κοινωνίας. Ναι. Δεν θα είναι δηλαδή ο Βίτσας ή ο Παπάς ή ο Ραγκούσης. Θα είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής των Ιωνίων Νησιών. Θα είναι οι αιρετοί εκπρόσωποι εδώ. Δηλαδή μπορεί να κρίνουν και να καταλάβουν. Οι συντονιστές των οργανώσεων. Σύμφωνα. Λοιπόν, θα είναι αυτοί. Αυτοί θα γνωμοδοτήσουν και την τελική απόφαση βέβαια θα την εγκρίνει ή όχι η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί αντιλαμβάνεστε το θέμα των περιφερειών είναι διαφορετικό. Εμείς έχουμε διαφορετικό εδώ που τα λέμε. Γιατί είναι διαφορετικό. Δεν είναι αυτοδιοίκηση. Δεν είναι ένα θεσμό αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα αναγκαίως να ενισχυθεί, να αναπτυχθεί, να αυτονομηθεί ένας θεσμός παράλληλης κοινωνικής εξουσίας απέναντι στην κεντρική διακυβέρνηση. Γιατί είναι διαφορετικό, γιατί μπαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στη λογική, έχει συμβολισμό εκλογικής ή κοινωνικής ή κομματικής δυναμικής. Γιατί. Η Περιφερειακή Αρχή έχει έναν πιο επιτελικό χαρακτήρα σε σχέση με τους Δήμους. Ωραία, και. Αυτό είναι αλήθεια. Και.
Και επειδή έχει τέτοιο επιτελικό χαρακτήρα, συνήθως αυτός ο επιτελικός χαρακτήρας πρέπει να συμβαδίζει, καλό θα ήταν να συμβαδίζει, με τις επιτελικές επιδιώξεις μιας κυβέρνησης. Επομένως, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα και λέει, για παράδειγμα, α διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, α διαχείριση του ΕΣΠΑ των περιφερειών, ο υποψήφιος περιφερειάρχης αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη του. Δηλαδή πρέπει να μπορεί να ταυτιστεί. Να ταυτίζεται, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να αυτό. Αλλιώς δεν μπορεί να το κάνει. Άρα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Κατά τα άλλα, όμως, έχετε δίκιο ως προς το ότι και για την περιφέρεια και για τους Δήμους υπάρχει ένα τεράστιο. Και οι τοπικές κοινωνίες, αν δηλαδή διευρύνησε την δημοκρατική βάση λειτουργίας των θεσμών, οι τοπικές κοινωνίες είναι η ασφαλιστική δικλίδα εάν κάποιος δεν βγάζει δράσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Που διαχέουν και μοιράζουν το χρήμα στην κοινωνία. Προσέξτε ότι αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα που επίσης έχουν τεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως και αν θεωρηθεί ότι είναι η περιφέρεια πιο πολιτικό θεσμικό όργανο και πιο άμεσα συνδεδεμένο με τις κυβερνήσεις, εν τούτης και εκεί έχετε δίκιο, πρέπει να δοθούν και περισσότερα περιθώρια αυτονομίας και βέβαια περισσότερα αυτοδιοικητικά περιθώρια πόρων και αρμοδιοτήτων. Το συζητάμε πολλές φορές και εσείς το έχετε θέσει πολλές φορές. Να αναπτυχθεί ο θεσμός. Προσλήψεις. Και σε άλλη μόνιμη πόρη, μόνιμη πόρη. Πέρα από τους κεντρικούς αυτοτελείς που αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγοι δηλαδή. Ελάχιστοι σε σχέση με το παρελθόν, νομίζω. Ακριβώς. Πέρα από αυτό, πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια πραγματική αυτοδιοικητική επανάσταση. Δεν φαίνεται, όχι δεν φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία αυτό δεν το θέλει με τίποτα. Αντίθετα, τρία χρόνια τώρα συρρυκνώνει τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τη μεγαλύτερη επανάσταση την είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν τη συρρυκνώνει μόνη της, με συγχωρείτε πολύ. Ορίστε. Η ιστορία δεν τη συρρυκνώνει μόνη της. Η ιστορία της λεγόμενης κυβερνησιμότητας ήταν αποτέλεσμα της ΚΕΔΕ, της πλειοψηφίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Δηλαδή οι αυτοδιοικητικοί είπανε στον Υπουργό των Εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και είχαμε το νομοθέτημα το οποίο βεβαίως κατέπεσε στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Και αν είχαμε δημοκρατία πραγματική, ο υπουργός του οποίου το νομοθέτημα καταραίει στο Συνταγματικό Δικαστήριο, λέει συγγνώμη, πανεπιστημιακός δάσκαλος ο κ. Θεοδωρικάκος, λέει συγγνώμη, έκανα λάθος, παρετούμε και αποχωρώ από την πολιτική. Αλλά αυτά στις αλλού. Βόρειες κοινωνίες. Ούτε και εκεί πια, δεν ξέρω δηλαδή. Πώς δεν είναι. Γιατί είναι στη Σουηδία. Εμένα θα με ένοιαζε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και θα με ενδιέφερε ίσως και ακόμα και η δημόσια αναγνώριση του λάθους και η επανόρθωση του λάθους, χωρίς παρέτηση, η επανόρθωση του λάθους με επαναφορά ενός νόμου στην τοπική αυτοδιοίκηση που να διορθώνει την κατάσταση. Προφανώς δεν έγινε αυτό γιατί οι επιδιώξεις είναι διαφορετικές. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για την περιφέρεια. Δηλαδή, εμείς πρέπει να σας πω όμως για να. Είμαι και αντικειμενικός και δίκαιος. Ως Νομαρχιακή Επιτροπή έχουμε πάρει μια απόφαση την οποία την έχουμε καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή. Η απόφασή μας ήταν, ειδικά για τους περιφερειάρχες όπως και για τους υποψήφιους βουλευτές, να υπάρξει γνωμοδότηση των μελών του κόμματος σε τοπική βάση, με εσωτερικές εκλογές δηλαδή, ώστε η εκλογική επιτροπή, η κεντρική, που κάποια στιγμή θα καταλήξει σε μια πρόταση προς την Κεντρική Επιτροπή, να πάρει υπόψη της και τη γνωμοδότηση. Όχι, να αισθανθεί ότι η κοινωνία δεν είναι αυτό. Της βάσης. Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν θα είναι νόθες οι επιλογές χωρίς τη συνένεση και τη σύμφωνη γνώμη πρώτα απ' όλα της κομματικής βάσης, οι οποίες θεωρητικά έχουν μια σχέση με την κοινωνική δυναμική. Αυτό. Θεωρητικά. Επειδή καταλαβαίνω και το υποστήριξα και εγώ και γι' αυτό η απόφαση ήταν και ομόφωνη. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες προς αυτό, διότι φανταστείτε να προκηρυχτούν εκλογές εθνικές για τον Απρίλη και εμείς, ξέρω εγώ, Γενάρη μήνα, δηλαδή στην καρδιά πια της προεκλογικής περίοδου,
να είμαστε αναγκασμένοι να ασχολούμαστε με το στήσιμο μιας διαδικασίας εσωτερικών εκλογών. Έχοντας την εμπειρία των εκλογών. Αν αυτό γίνει και ευνίδι και Μάη, δεν είναι Απρίλιο και είναι πολύ νωρίτερα, θα είναι ακόμα, χειρότερα. Θα είναι καλύτερα, ίσως. Ακόμα θα είναι χειρότερα, δεν προλαβαίνει. Θα έχει τελειώσει το θέμα και επομένως θα έχετε χρόνο μπροστά σας. Γι' αυτό και το καταστατικό μας λέει, αν θα έχουμε χρόνο μετά, πολύ ωραία. Αλλά το καταστατικό. Το καταστατικό λέει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα και εμείς με αυτό θα βαδίσουμε, γιατί όπου υπάρχουν διαφωνίες λύνονται με αυτό το τρόπο. Λύνονται έτσι, καταστατικά. Η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Δυνατό. Εντάξει. Θα δούμε και θα το κουβεντιάσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να καταθέσω και την άποψη της δικής μας Νομαρχιακής Επιτροπής, γιατί ακριβώς βλέπει ότι πρέπει να υπάρξει μία διατύπωση της γνώμης των απλών μελών του κάμματος ως προς αυτό. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Αύριο θα το δείτε. Θα βάλετε καρέκλες μέσα στην αίθουσα. Θα έχετε. Εννοείται. Η πρώτη γραμμή εκεί θα δείτε. Μπα. Αυτά, ξέρετε, είναι η ασθένεια της κυβερνησιμότητας. Ναι, γίνατε κόμμα εξουσίας. Και ως κόμμα εξουσίας αρχίσαν και βοράνε τις πελάτες τους. Και διαρρέουν δεξιά και αριστερά διάφοροι συντρόφοι σας. Ακόμη και εκείνοι οι οποίοι ανένυψαν τελευταία στιγμή, είχαν ερωτοτροπούσαν με τον Λαβαζάνη, ότι θα είναι υποψήφοι και θα θέλουν να τονίσουν την παρουσία τους. Καταλάβατε. Επειδή λέτε γνωστές κακίες. Όχι, δεν είναι γνωστές κακίες. Αλήθεια, δεν λέω αλήθεια. Θέλω να σας πω το εξής. Λοιπόν, εμένα με είχε προβληματίσει πάρα πολύ το ζήτημα αυτό όταν ήμουν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ναι. Έβλεπα τον Ιγκλέσιας, τον Ποδέμος, ναι, να μην είναι ποτέ στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων. Ναι. Ήταν πάντα μέσα στο πλήθος, χωμένος, σχεδόν εξαφανισμένος. Ναι. Από την άλλη, και εγώ δεν ήθελα να είμαι ποτέ μπροστά, δηλαδή το απέφευγα σαν το διάολο το λιβάνι. Στο κάτω χάρος καφής, άμα είναι και βαρετός ο ομιλητής, άμα δεν μπορείς να φύγεις. Πηγαίνεις έξω, υποτίθεται για τσιγάρο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω, και το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ένταση στις λιτανίες. Αυτό θέλω να μου το περιγράψετε, σας παρακαλώ. Γιατί το... Τι να σας περιγράψω, τις αγωνιές. Να το περιγράψετε, ναι, αυτό θέλω να το ακούσω και από έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί το λέω εγώ κάθε φορά που το βλέπω. Να σας περιγράψω τους διαγωνισμούς, ναι, δηλαδή, ναι, για το ποιο θα βγει, ναι, πρώτος. Ναι. Δεν γίνεται αυτό να περιγράψει. Πρέπει να ξεκινά το ζήσει. Μα το είδα εγώ. Δηλαδή, τα μεταδίδουμε, εκνευρίζω. Όμως, κοιτάξτε, ας πούμε. Πολλές φορές ήμουνα δεύτερη, τρίτη σειρά, διότι. Πιο ήρεμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Δεχόμουν την κριτική και τις παρατηρήσεις των συντρόφων μου και των φίλων του κόμματος και της παράταξης τότε. Μου λένε, ρε Μωραϊτή, εγώ σε θέλω να είσαι εκεί. Στη δοξολογία πρώτος-πρώτος. Ωραία. Και ας μην πιστεύεις, δεν με νοιάζει. Ναι. Για να δείξεις. Γιατί εκπροσωπείς όμως ανθρώπους που πιστεύουν, που σε ψήφισαν, που είναι κάποιοι ακριβώς. Από αυτούς. Ακριβώς. Δεν σου παγώ να πάω να φιλήσεις σταυρούς και, άμα δεν και πετραχίλια. Μην το κάνεις. Αλλά να είσαι εκεί με το σεβασμό που ταιριάζει. Σωστά. Στο χώρο. Να είσαι στη λιτανία και να είσαι μπροστά και να μην αφήσεις κανέναν. Η Νικολέτα Επανδύ το έκανε πολύ καλά αυτό. Χωρίς να σπρώχνεται, χωρίς να διαγωνίζεται, ήταν εκεί και τους έδιωχνε όλους πίσω. Το είχε. Το είχε. Εγώ δεν το έχω. Αυτό το έχεις, δεν το έχεις. Εγώ δεν το έχω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω. Και θρήσκα, Νικολέτα. Πας να επιβάλεις μια άλλη τάξη πραγμάτων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Πάνε να επιβάλλεις μια άλλη τάξη πραγμάτων, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι σου σου λένε «σε θέλω ναι, εκεί». Ναι, γιατί όμως, έχει μια λογική αυτό, γιατί ο εκλεγμένος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης, όλοι οι Περιφερειάρχες, δήμαρχος, όλοι οι δήμαρχος, έχουν και μια λογική. Εδώ βλέπουμε ότι το πολύτως πρόξιμο πέφτει και από αυτούς που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ναι, ναι. Διαχρονικά, καλά, έτσι. Εκεί είναι άλλη ιστορία. Διαχρονικά. Ναι. Είναι άλλη θέμα. Άλλη είναι ιστορία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, λοιπόν, γιατί πάμε. Έχουμε αργήσει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά με καλεσμένο απόψε τον κύριο Χρήστο Μωραΐτη, τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Χρήστος Μωραΐτης μας θυμάει με την παρουσία του. Είναι ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουμε μια συζήτηση για αυτά τα οποία συνθέτουν το τοπικό πολιτικό σκηνικό, δηλαδή τις ζυμώσεις για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, για τα ψηφοδέλτια τα οποία θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο που εξήγησε τη διαδικασία, ναι, γιατί
Έτσι και όλη αυτή η ονοματολογία η οποία. Ναι. Ή το ότι πρεσβεύει ο καθένα, μπορεί να βγαίνει αύριο η Λέλα να λέει ότι εμένα ο ΣΥΡΙΖΑ θα με κατεβάσει περιφερειάρχη. Παράδειγμα έτσι. Το σκέφτεστε, αλήθεια. Να σταματήσει λίγο αυτό το έργο, γιατί σε όλα τα κόμματα παίζεται αυτό το διάστημα. Και πρέπει να υπάρχουν όρια, ρε παιδί μου. Τα καταστατικά όμως ξέρεις γιατί φτιάχνονται. Για να ξεπερνιόνται οι δυσκολίες. Χαίρομαι που το εξήγησε, ώστε. Του τύπου ότι αγαπημένο μου σύντροφε και συναγωνιστή, στην κοινωνία δεν μετράς. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να έχει 10 φίλους στην κομματική οργάνωση και η κομματική οργάνωση, επειδή είναι δεκαμελής, λέει να κατέβει ο Ζηνιάτης, αλλά στην κοινωνία όταν θα κατέβεις. Ενδιαφέρεστε και εσείς δηλαδή. Είδατε. Αυτό το ξέρετε. Έχω βγάλει δύο ειδήσεις από αυτό. Παλιό αυτό. Δεν ενδιαφέρομαι εγώ, ενδιαφέρονται συναγωνιστές σας. Α, ωραία. Για το τι θα κάνω. Λοιπόν, ναι, όλοι ενδιαφερόμαστε για όλα. Στο κάτω κάτω της γραφής, εσείς ως φιλόλογος, θα μπορέσετε να βάλετε και ένα διαγώνισμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ωραία. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Σε μία σελίδα. Πρώτα λευκή, να διαγωνιστούν στα ελληνικά δηλαδή. Στα ελληνικά, ακριβώς. Βασικά. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά παράδειγμα. Όπου μέσα σε μία σελίδα πρέπει ένα υποψήφιο να γράψει. Γιατί θέλει να είναι υποψήφιο. Και όμως μπορεί να είναι καλό δήμαρχο χωρίς να ξέρει καλά ελληνικά. Ναι. Ναι. Αν έχει όμως ένα όραμα. Όταν ναι. Λέει, εγώ όμως θυμάμαι έναν. Τον θυμάστε τον καθηγητή, τον Χριστίδη, έχετε. Τον έχετε υπόψη σας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Τον ξέρω, ναι. Ωραία. Δεν τον είχα εγώ ποτέ είχα καθηγητή. Να τον γνωρίσω, γιατί υπήρξε μαθητής του Μιχαήλ Λάσκαρη, αυτού του σπουδαίου Κερκυραίου ιστορικού και ερευνητή. Και τον είχαμε φιλοξενήσει πολλές φορές στην αναγνωστική εταιρεία. Αυτός λοιπόν μου έλεγε ότι το μαθηματικό μοντέλο στο οποίο υπακούει και το ανθρώπινο μυαλό είναι ένα απλό σχεδιάγραμμα. Τρία τετράγωνα. Με μία γραμμή που συνδέεται το ένα με το άλλο. Input, processing, output. Αυτό είναι και η γλώσσα και ο μηχανισμός γλώσσας. Άμα δεν ξέρεις καλά ελληνικά, μπορείς να καταλάβεις τα νοήματα του γίγνεσθε που σε περιβάλλουν. Πώς θα επεξεργαστεί στο δεύτερο τετράγωνο μπορείς. Processing τα ερεθίσματα. Μπορείς. Και το output τι θα είναι. Ένας βαρβαρισμός. Δεν ξέρω, εγώ στο χωριό μου το output δεν ήξερα τι σημαίνει και δεν το έχω μάθει. Δεν το είχατε μάθει. Όχι. Εκεί στο Καμπιέλο νομίζω ότι το είχατε εμείς μάθει. Εμείς πετροπόλεμο παίζαμε και δεν ξέρω τώρα. Και εμείς. Εσείς ήταν μεγαλύτεροι βέβαια, αλλά εμείς παίζαμε και με σκουπόξυλα. Λοιπόν. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν τα ελληνικά σου είναι καλά, άμα. Αντίληψη χρειάζεται να έχει κάποιος και ας αντίληψη πει και μια λάθος να έχεις, αλλά να μπορείς να έχεις και ένα όραμα. Εντάξει. Η αντίληψη δεν έχει να κάνει με τη γλώσσα, δεν έχει να κάνει με το πώς εσύ. Νιώθεις και αισθάνεσαι και δηλαδή, εκφράζεσαι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν έχει την εφράδεια για να τα περιγράψει όπως θα θέλαμε. Όχι, όχι. Η εφράδεια είναι άλλο. Σήμερα δεν έχει αντίληψη και όραμα. Όχι, όχι. Άλλο η εφράδεια. Εγώ θα πάμε αλλού τη συζήτηση απόψε. Σε μία σελίδα να μου ας πει ρε παιδάκι μου, γιατί θέλει να είναι υποψήφιος και εσύ για όλα τα κόμματα αυτά. Γιατί θέλει να είναι υποψήφιος και ποιο είναι το όραμά του για τον τρόπο. Για τον τόπο και τους ανθρώπους που ωραία. Εγώ συμφωνώ και θέλω απλώς να προσθέσω ακόμα ένα κριτήριο. Θα βάλει την εξεταστική επιλογή. Εάν είναι πρακτικός άνθρωπος, δηλαδή αν έχει. Στο χωρίο που λέγαμε κάτι άλλο, το problem solving. Α, το λέγατε και αυτό στο χωρίο σας. Αν έχει ικανότητα σε αυτό, γρήγορη άμεση επίλυση προβλημάτων, έτσι. Πρακτικός άνθρωπος με πρακτικό τρόπο. Αυτό θα του επιτρέψει το όραμα να το κάνει φραγκοδίφραγκα και να μπορέσει άρα. Να το υλοποιήσει. Αλλά αυτά είναι λίγο. Το διαγώνισμα εγώ το σκέφτομαι να το βάλω, θα σας πω τώρα. Προβληματίζομαι ποιες ακριβώς θα είναι οι ερωτήσεις. Και διδάκτορες του Πανεπιστημίου του Ιωνίου. Στην. Αλλά μην το βάλουμε τώρα πάρα πολύ δύσκολο το διαγώνισμα, ας να ξεκινήσουμε. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα, μην τα δυσκολεύεις τα πράγματα. Μας ακούνε και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα να ξεκινήσουν διάβασμα. Καλό είναι αυτό. Ναι. Εγώ ξέρω έναν ο οποίος μιλούσε και έλεγε ότι διαβάζει Κασαντζάκι. Και άμα τον ερωτήσεις, είναι σαν αυτό που μου είπανε να πάω να κάνω συνέντευξη του Γκάτσου. Θέλετε να πάμε στο θέμα των παρακολουθήσεων απόψε, να πάμε σε κάτι άλλο να συζητήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Πάμε. Κεντρική τώρα, πολιτική σκηνή. Όχι και για το. Για θα έχουμε εκλογές πιο γρήγορα. Εκλογές. Εκλογές. Ναι. Με το ψηφοδέλτιο τι γίνεται. Διότι εγώ έχω πληροφορηθεί ότι δεν συναθρίζονται μόνο δεξιά και αριστερά ως υποψήφοι δήμαρχοι ή περιφερειάρχες. Αλλά φιλοδοξούν, ερωτοτροπούν και καλό. Πολλοί με το ψηφοδέλτιο. Σύντροφοι και συναγωνιστές, νέοι και παλιοί ή ξέρετε, από εκείνους με τους οποίους. Αυτό οι οποίοι είναι καλό, φλεντάρουν. Εγώ θα πω. Ναι. Γιατί κάποτε τα κόμματα δεν έβρισκαν υποψήφιους. Θέλω να σας πω. Τώρα ότι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εξουσίας. Ναι. Θέλω να σας πω
ότι πρέπει να παραδεχτούμε πρώτα πρώτα ότι εάν πράγματι σήμερα, έστω ως υπόθεση εργασίας, υπάρχει πληθώρα υποψηφίων, όχι μονάχα στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα, εγώ αυτό πρέπει να το θεωρήσω υγιές και θετικό στοιχείο. Όσο περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζονται για να πούνε εγώ βάζω τον εαυτό μου με τις λιγοστές μου ίσως γνώσεις, ικανότητες κτλ. Παρ' όλα αυτά βάζω τον εαυτό μου στην υπηρεσία του κόμματος και σας λέω παιδιά εδώ είμαι, αν με κρίνετε ότι μπορώ να βοηθήσω, ωραία, εγώ αυτό το θεωρώ θετικό και νομίζω ότι πρέπει να το θεωρήσουμε θετικό γιατί έχουμε περάσει πολλές εποχές που στην κοινωνία οι άνθρωποι διστάζανε να εκτεθούν για διάφορους λόγους. Δεν την έχουμε ξεπεράσει εντελώς ακόμα αυτή την εποχή. Συνεχίζουν οι άνθρωποι να διστάζουν. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ένας βασικός λόγος είναι γιατί από τη δεκαετία του 90 και ύστερα όταν και στην Ελλάδα άρχισαν να εμφανίζεται πολύ έντονα αυτό που λέγαμε τότε παγκοσμιοποίηση και τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι ένιωθαν ότι τα κέντρα των αποφάσεων απομακρύνονται πολύ από τον τόπο τους και από τη χώρα τους. Υπήρχαν οι G8 κάποτε που τώρα είναι G20, 20. G22. Υπήρχε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η Παγκόσμια Τράπεζα. Ο κόσμος αλλάζει. Υπερεθνικοί θεσμοί δηλαδή που στην πραγματικότητα καθόριζαν τις αποφάσεις και σιγά σιγά διαμορφωνόταν η αντίληψη στον κόσμο ότι άρα εγώ τώρα τι μπορώ να κάνω με τις πενιχρές μου μικρές δυνάμεις σε μια χώρα, μια ψωροκόστενα σαν την Ελλάδα που στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ ψωροκόστενα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό που λέτε είναι πολύ σεμνό και μακάρι να σκεφτόταν έτσι. Το τι μπορώ να κάνω με τις δυνάμεις μου. Το σκέφτονται πολλοί άνθρωποι. Πολλοί το σκέφτονται πολύ και στο παρελθόν. Μακάρι να το σκέφτονται πολύ. Δεν σημαίνει ότι είναι πολύ σοβαρή. Εγώ έχω την αίσθηση ότι συναντώ ανθρώπους που λένε ότι τα ξέρω όλα, τα κάνω όλα, τα σφάζω όλα και τα μαχαιρώνω όλα. Προφανώς υπάρχουν και αυτοί. Και επομένως μονοσήμαντα εγώ πρέπει να είμαι σε ένα τρίτο στοιχείο λοιπόν που θα προσέθετα σε αυτά που λέγαμε πριν, εκτός από το να υπάρχει όραμα και να υπάρχει και δυνατότητα πρακτικών λύσεων, να είναι πρακτικός ο άνθρωπος, θεωρώ ότι ένα πολύ βασικό ζήτημα είναι να ξέρει ότι δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Να το ξέρει αυτό. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Και να ξέρει ότι θα πάει μπροστά μόνο αν έχει γύρω του την ομάδα των ανθρώπων που ο καθένας σε διαφορετικό τομέα θα είναι ο ειδικός στον τομέα του. Να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο γιατί θα είναι καλό για την κοινωνία. Έτσι δεν πρέπει να πάμε. Έτσι πρέπει να πάμε. Αυτό σημαίνει ότι έχει κάνει μια πολύ ωραία ομιλία ο πατέρας Θεμιστοκλής Μουρσανός. Που λέει ότι το εγώ δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει κατανόηση πρωτίστως του εμείς. Συμφωνούμε σας. Αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία ο δικός πολιτικός χώρος, εγώ θα πω, τα δίδαξε στην κοινωνία. Αλλά στη λογική της πορείας προς την εξουσία αφυδατώθηκε αυτών των αισθημάτων, αυτών των αισθήσεων και αυτών των αναγκαιοτήτων. Το θέμα του επαναπροσδιορισμού σε βάση τέτοιων αρχών είναι μια δύσκολη ιστορία. Μακάρι να είναι. Μακάρι να γίνει. Είναι πολύ δύσκολη. Εγώ έχω την αίσθηση πάντως ότι θα επιλέξετε ποιος μπορεί να φέρει τους περισσότερους ψήφους στο ψηφοδέλτιο. Εντάξει. Μπορεί να γίνει και αυτό. Εξαρτάται ποια θα είναι τα διλήμματα που θα μας τεθούν στη συγκεκριμένη στιγμή που θα έχει έρθει η ώρα. Να ρωτήσω και κάτι γιατί άλλο. Πάντα με διλήμματα. Μα το είδαμε τώρα. Εδώ έβαλε υποψήφιο ευρωβουλευτή και τον ψήφισε ο ελληνικός λαός, τον ηθοποιό. Ποιο είναι το έργο και το παραγόμενο έργο του. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ μπορώ να σας πω μερικά πράγματα για τον Γιωργούλη. Ναι. Που παραγωγικά και ουσιαστικά για την ελληνική κοινωνία. Μερικά ναι. Τι λέτε. Αλλά και εγώ θα περίμενα περισσότερο. Α, εντάξει. Ωραία. Ο ρόλος της γυναίκας στο ψηφοδέλτιο θα είναι απλά για να συμπληρωθούν δύο θέσεις. Θα είναι δύο γυναίκες οι οποίες θα έχουν να δώσουν πράγματα και το μήνυμα δεν θα είναι ότι απλά ναι, καλύψαμε την ποσόστοση. Που εμένα με εκνευρίζει το θέμα της ποσόστοσης. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς προχωράτε στο κομμάτι αυτό. Δίκαιο το θέμα. Το θέμα της ποσόστοσης είναι εξευτελιστικό για τη γυναίκα. Όχι, δεν είναι. Καλά. Δεν είναι, όχι. Εντάξει. Δεν είναι. Είναι αναγκαίο σε μια εποχή που όσο και αν η κυρία Λέλα και πολλές άλλες γυναίκες νιώθουν ότι πατάνε πιο πολύ στα πόδια τους και η κοινωνία τις αποδέχεται και δεν υπάρχουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Ναι, δεν είναι αυτονόητο ότι θα ήταν πάντα μια γυναίκα στην ψηφοδέλτιο. Δεν είναι παντού. Οι γυναίκες δεν ενθαρρύνονται για να συμμετέχουν στα κοινά. Οι γυναίκες όταν συμμετέχουν στα κοινά
μετά από λίγο καιρό νιώθουν ότι έκαναν λάθος. Ναι. Διότι συνεχίζουν να επιβαρύνονται με την εργασία τους, εάν η θέση τους, η θεσμική, τους αναγκάζει να έχουν ακόμα εργασία, με την ανατροφή των παιδιών, με τον οικοκυριό και με τον δημόσιο ρόλο. Δηλαδή, αν όλα αυτά κάποια στιγμή δεν λυθούν, δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν εγώ από το θέμα της ποσόστασης. Απλά λέω, ο ρόλος είναι απλά για να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο ή θέλετε μια γυναίκα η οποία θα έχει λόγο και ρόλο στην κοινωνία και που... Πέρα από το πόσο θα φέρει. Η απάντηση για μας είναι αυτονόητη. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, εγώ θα προτιμούσα ένα ψηφοδέλτιο με τρεις γυναίκες και δύο άντρες. Δηλαδή, ένα ψηφοδέλτιο που δεν ορίζεται ποσόστοση γυναικών, ορίζεται ποσόστοση φύλου. Άρα μπορεί να είναι τρεις γυναίκες και δύο άντρες. Ναι, σύμφωνα. Μακάρι να μπορούσαμε να φτάσουμε και σε αυτή άρα, την κατάσταση. Δεν πάμε απλά για να συμπληρώσουμε και θα βρούμε την τάδε και δεν την τάδε. Δεν θα έπρεπε καν. Θέλουμε θα έπρεπε τα κόμματα πέντε ανθρώπους και ας μην το διακρίνω να το... σε άντρες και γυναίκες. Σωστά. Θέλουμε πέντε στελέχη που θα στελεχώσουν αυτό το ψηφοδέλτιο, που να έχουν κοινωνική αναφορά, να παρουσιάσουν ένα κοινωνικό ρόλο που έχουν παίξει μέχρι σήμερα. Σωστά. Και ένα πολιτικό συμβολισμό προφανώς. Ένα πολιτικό συμβολισμό έτσι. Και κοινωνικό ίσως. Ναι, δηλαδή πέντε ανθρώπους που η κοινωνία. Είναι κοινωνικό συμβολισμό. Όταν λέω να είναι αναγνωρίσιμη στην κοινωνία, δεν εννοώ ας πούμε να είναι σώνει και καλά ηθοποιοί, τραγουδιστές, ξέρω εγώ τι. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μου. Γιατί ναι. Και αυτοί έχουν μια αναγνωρισιμότητα πολύ μεγάλη. Ή δημοσιογράφοι. Ναι, σωστά το λέτε. Πολύ σωστά. Έτσι. Ανθρώπους που να έχουν εμπλακεί στα κοινά με κάποιο τρόπο, στα κοινά και να μπορούν να αλλά ξέρετε αναγνωρισιμότητα. Η αναγνωρισιμότητα όμως είναι κομβικό σημείο. Είναι στατικό στοιχείο της προσωπικής δυναμικής. Αυτό όμως έχει αποδειχθεί και στην πράξη ότι δεν είναι πάντα η αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή εκλέγεται κάποιος επειδή είναι αναγνωρίσιμος και εκ των υστέρων, εκ του αποτελέσματος βλέπεις ότι... Ναι, μάπα το καρπούζι. Ναι. Η ερώτησή μου είναι εάν όμως το ψηφοδέλτιο θα συγκροτηθεί από τοπικά στελέχη ή τελικά ζήσουμε στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και των άλλων κομμάτων, προφανώς είναι το ερώτημα. Να επιλέγουν έναν συντοπίτη που έλκει, μάλλον επιλέγουν ένα πρόσωπο που έλκει την καταγωγή του από το νησί για να δώσουν έμφαση και υπόσταση στο ψηφοδέλτιο και να είναι απόλυτο πρόσωπο αυτό από τις κοινωνικές διεργασίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ή στο προηγούμενο βίο του. Εντάξει, ξέρετε ότι εμείς στείλαμε στην Εκλογική Επιτροπή τον Ιούλιο όταν είχε τεθεί το θέμα της πιθανότητας εκλογών το Σεπτέμβρη. Μια λίστα 14 τότε υποψηφίων που ήταν όλοι κυρκυρέ. Στελέχη της κοινωνίας μας. Που ζουν εδώ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει διαδικασία όπου πιθανόν πρώτα απ' όλα αλεξιπτωτιστής, ας το πούμε έτσι, ναι. Να έρθει εδώ ο οποίος έχει να ασχοληθεί με τα κοινά πράγματα της Κέρκυρας χρόνια, τα συμφέροντα του είναι αλλού, η ζωή του είναι αλλού κτλ. Μην πάμε σε ονοματολογία, παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, γιατί έχει περάσει από το μυαλό μου. Έχουν περάσει από το μυαλό μου συγκεκριμένα ονόματα, αυτό που λέμε Κερκυριών της Διασποράς. Ναι. Εντάξει, που πιθανόν θα το συζητούσαν. Δεν θέλησα ούτε να το θέσω καν στην οργάνωση για να απευθυνθούμε σε αυτούς ακριβώς γιατί ξέρω ότι υπάρχει πάντα μια δυσανεξία της κοινωνίας προς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Σε τι να βοηθήσουν? Σε αυτά που συμβαίνουν εδώ. Αγαπητέ μου κύριε Μωραϊτή, ένας άνθρωπος ο οποίος έλκει την καταγωγή του και είναι απόν από τις κοινωνικές διεργασίες. Ούτε καν με ένα ναι, αλλά έχει κοινωνική συμμετοχή και προσφορά σε άλλα μέρη. Έχει σε άλλα μέρη μπορεί να τα έχει. Έχει κοινωνικό ρόλο. Μπορεί να τα έχει. Είναι αλλά κοινωνικά ενεργός. Ωραία, ναι, αλλά ξέρει την ανθρωπογεωγραφία και την κοινωνική πραγματικότητα της Αθήνας, αν μένει στην Αθήνα. Ή της Θεσσαλονίκης, αν μένει στη Θεσσαλονίκη. Στην τοπική κοινωνία ούτε έχει συμμετάσχει, ούτε έχει προσφέρει, ούτε έχει προτείνει, ούτε έχει συγκρουστεί, ούτε έχει ματώσει. Επομένως, γιατί μπορεί αυτός ο άνθρωπος με ευφιέστερο, καλύτερο ή αντικειμενικότερο τρόπο έτσι. Να προωθήσει τοπικές υποθέσεις. Δεν θέλω αυτό. Να την επεκτείνω την ερώτηση, γιατί και εγώ σε αυτό που λέτε καταλήγω. Γι' αυτό δηλαδή. Κάθε λογικός άνθρωπος. Δεν την επεκτείνω την κουβέντα, γι' αυτό το λέω. Απλώς, κοιτάξτε. Δένουν τη φίρμα από την Αθήνα. Αφήνω ένα μικρό κενό, όχι για τίποτα άλλο, γιατί εγώ δεν θα ήμουν τόσο 100% απόλυτος ότι κανείς ή καμία από αυτούς δεν μπορεί να βοηθήσει.
Ωραία. Κάτω από κάποιες προϋποθέσεις θα μπορεί να προσέχει. Ακούστε κάτι. Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλεις να κατέβεις υποψήφιος δήμαρχος. Έλκεις την καταγωγή σου, αλλά λείπεις. Έρχεσαι, δραστηριοποιείσαι και όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, διεκδικείς τη θέση σου. Το να μου έρθεις την τελευταία στιγμή να σου ανακοινώσει το όνομά σου ένα κόμμα και να λέει θα είναι ο κύριος Ζηνιάτης υποψήφιος. Αυτό το πράγμα είναι στήρο. Στήρο, αν μιλάμε για δημάρχους. Δεν μιλάω για δημάρχους. Μιλάω για βουλευτή. Συμφωνώ 100%. Στήρο είναι. Γεμίζει το ψηφοδέλτιό σου. Προσπαθεί να το γεμίσει. Αυτό λέω. Και είναι και ασέβεια σε μια κομματική οργάνωση που το αποδέχεται. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε αυτά που λέγατε στην αρχή, κυρία Λέλα. Όχι, δεν θα πάμε πουθενά γιατί κλείσαμε. Ο χρόνος εξαλείφθηκε. Αλλά θα τα πούμε. Θα τα πείτε αύριο με τον κύριο Ραγκούση. Θα τα πούμε τον κύριο Ραγκούση. Θέλω μια παράκληση εσείς ως πιλότος. Θα έρθετε την Κυριακή το πρωί και θα του τα πείτε ο ίδιος. Αχ, μην το κάνετε αυτό. Αύριο που θα τον γνωρίσετε, τον κύριο Ραγκούση. Δεν ξέρω αν τον έχετε γνωρίσει κατευθείαν. Ωραία. Να το ρωτήσετε το εξής. Αγαπητέ μου Γιάννη. Ο Δήμος είναι των κατοίκων ή του τόπου. Διότι ο καημένος ο Γιάννης ο Κούρκουλος και ο Σωτήρης ο Μικάλης τότε Δήμος όταν Κερκυραίων. Έκανε το νομοθέτημά του έλεγαν Δήμος Κερκυραίων. Και ο κύριος Ραγκούσης είχε στυλώσει τα αποδάλια του κάτω. Θυμάστε τη σύγκρουση που είχε γίνει στη Βουλή. Δήμος για μια σειρά πράγματα. Εγώ θα έρθω βέβαια να το ρωτήσω για το εξυγχρονιστικό ιδεώδε. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, σα λέω, ξέρω ότι θα γίνει την Κυριακή, οπότε θα το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα. Καλά. Ευχαριστούμε. Από μένα και την Ιρώ, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.